Γεια σας, με λένε Γκόμπι και ζω στη θάλασσα. Είμαι ένα μικρό ψαράκι. Μόνο που στο σπίτι μου, πολλές φορές οι άνθρωποι, χωρίς να το σκεφτούν, πετάνε τα πλαστικά που δεν χρειάζονται. Έτσι ο βυθός της θάλασσας και όλο το περιβάλλον το θαλάσσιο ρυπαίνεται και βρωμίζεται. Έτσι κι εγώ αποφάσισα να ζητήσω βοήθεια από τους φίλους μου τα παιδιά. Όλα τα παιδιά δέχτηκαν με χαρά να βοηθήσουν και να με καλωσορίσουν στο σχολείο τους. Πρώτη μου στάση στο ταξίδι ήταν το Δημοτικό Σχολείο Λεωφορείου που το επισκέφτηκα στις 4 Οκτωβρίου. Έλατε να δούμε μαζί τι ωραία που περάσαμε. Έτσι έφτασα στο Δημοτικό Σχολείο και με βάλανε δίπλα στο φίλο μου το μικρό πρίγκιπα. Για να δούμε, θα μαζέψουμε πολύ πλαστικό. Έφτασε και η μέρα του αποχαιρετισμού. Βάλαμε όλα τα πλαστικά σε μια σακούλα, ανέβηκα στο φορτηγάκι με τους φίλους μου από την Πυθία και πάμε για τον επόμενο προορισμό μας. Επόμενη στάση μου ήταν το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης. Με υποδεχτήκανε καλά και μου δώσανε και τα μπέλα, βρε παιδιά. Ήρθανε και οι φίλοι μου τα παιδιά και όλοι μαζί προσπαθήσαμε να μαζέψουμε πλαστικά. Δείτε τι καταφέραμε. Δεν τα πήγαμε και άσχημα. Στη συνέχεια επισκέφτηκα το Δημοτικό Σχολείο Ποδοχωρίου. Και εδώ η υποδοχή μεγάλη. Στο σχολείο την αυλή όλα τα παιδιά ήρθανε με μια χαρά να με γνωρίσουν και να μαζέψουμε πλαστικά. Κάμποσες σακούλες μαζέψαμε, γεμίσαμε το φορτηγό μέχρι απάνω. Μετά πήγα και στο Δημοτικό Σχολείο Μελισσοκομείου. Και εδώ οι φίλοι μου τα παιδιά κάνανε προσπάθεια μεγάλη και μου φέραν πλαστικά να γλιτώσουμε τη θάλασσα στα νερά. Βγάλαμε και μια φωτογραφία να έχουμε να θυμόμαστε τα παλιά. Επόμενος προορισμός ήταν το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου. Τα παιδιά της Περάμου δεν χάσανε λεπτό και γεμίσαν πλαστικό ένα σωρό. Να εδώ όλοι μαζί, στο σχολείο τους στην αυλή. Η συλλογή και η ανακύκλωση του πλαστικού καλά κρατεί. Πάλι γεμίσαμε σακούλες και εδώ. Επόμενη στάση ήταν το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Παγκαίου, στην Οικίσιανη. Και εδώ οι φίλοι μου τα παιδιά κάνανε προσπάθεια μεγάλη να γεμίσουμε με πλαστικό να γλιτώσουν το νερό. Και μόλις τελειώσανε παιδιά οι 2 εβδομάδες, όλο το πλαστικό το βάλαμε μέσα στις σακούλες. Πέρασα και από τους φίλους μου στο Δημοτικό Σχολείο Φρυνίου. Και εδώ συνεχίσαμε την προσπάθειά μας, μαζέψαμε πλαστικό και καπάκια πολλά. Δείτε εδώ τα φιλαράκια, τι καλά περνάμε τα παιδάκια. Έπεσε δουλειά πολύ και τα καταφέρανε κι αυτοί. Μαζέψαμε πολύ υλικό και μπήκαν όλες τις σακούλες να γλιτώσουν το νερό. Συνέχισα το ταξίδι μου στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου. Να είμαστε όλοι μαζί, να προσέχουμε τη γη. Καλή προσπάθειά μας κι αυτή. Μπράβο μας, παιδιά! Έκανα και μια στάση στο Δημοτικό Σχολείο Αντιφιλίππων. Έκανα καινούριους φίλους και μαζέψαμε πολύ πλαστικό. Από εκεί πήγα και στο Δημοτικό Σχολείο Αμισιανών. Και εδώ τα παιδιά χαρήκανε πολύ και βοηθήσανε με προσπάθεια μεγάλη. Επόμενος προορισμός, το Δημοτικό Σχολείο Ελευθερών.
Όπως και να είναι ο καιρός, εμείς έχουμε ιερό σκοπό. Θα μαζέψουμε το πλαστικό να γλιτώσει το νερό. Εκεί κοντά πήγα και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Νέας Περάμου. Μπράβο φίλοι μου παιδιά που μαζεύετε πλαστικά. Η υποδοχή ήταν μεγάλη στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοχώματος. Όλοι κάνανε προσπάθεια μεγάλη να βρούμε και να μαζέψουμε πολλά πλαστικά. Δείτε τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας. Με μεγάλη χαρά με δέχτηκαν και τα παιδιά στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ελευθερούπολης. Κάναμε δουλειά πολύ. Πείτε μας ένα μπράβο, βρε παιδιά. Καταφέραμε και γεμίσαμε ένα ολόκληρο φορτηγάκι. Τελευταία στάση στο ταξίδι μου ήταν το τρίτο δημοτικό σχολείο Ελευθερούπολης. Και κάπως έτσι το ταξίδι μου έφτασε στο τέλος του. Και μην ξεχνάτε, όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.